Ότι αυτό το γεγονός σημειώνονταν την ώρα που είναι ο Πρωθυπουργός πάνω. Με την υφυπουργό, τον υπουργό, την κυρία Μακρύ. Λοιπόν, και την κυρία Μακρύ θα δούμε τώρα. Βεβαίως, που ανακοίνωναν τα μέτρα κατά της σχολικής βίας. Ναι, να δούμε πρώτα την υφυπουργό παιδείας, την κυρία Μακρύ, να δούμε λίγο τι ακριβώς ανακοινώθηκε χθες, πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό της πολιτείας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί είναι ένα ακόμη περιστατικό αυτό που ακούσαμε, που είχαμε στα ΠΕΦΚΑ στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που εσείς με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Πυρακάκη ανακοινώνατε το σχεδιασμό της πολιτείας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ενδοεξωσχολικής βίας, της βίας δηλαδή των μαθητών, είτε γίνεται μέσα στη σχολική αίθουσα, είτε γίνεται στο προάβλιο, είτε γίνεται εκτός της αίθουσας, γιατί και αυτό μας αφορά. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι. Θέλω να σας πω όμως ότι στις 12 ώρες που λειτουργεί η πλατφόρμα, είχαμε ήδη 6 επώνυμες καταγγελίες. Εννοείται, γιατί σας άκουσα πριν, δεν το άκουσα από την αρχή, δεν ήμουν συνδεδεμένη. Σας άκουσα να λέτε να μην ανοίγουν μύτες και κεφάλια, που πράγματι είναι το επιθυμητό. Θα πω όμως ότι υπάρχουν και τραύματα που είναι στην ψυχή των παιδιών. Και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Συμφωνούμε. Και εκείνο που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι με χεμήθεια, με διακριτικότητα και με αποτέλεσμα θα χειριζόμαστε αυτά τα περιστατικά, αρκεί να τα γνωρίζουμε. Θα κάνω μόνο μία μικρή παρατηρήση από την εμπειρία που είχα μέχρι τώρα και καθόλου δεν αφορά σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν πολλές φορές που αναδεικνύονται περιστατικά, όχι από τους δημοσιογράφους, από τους καταγγέλλοντες, που δεν είναι απολύτως ακριβή. Υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα περιστατικά τα οποία ποτέ δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ενδεχομένως να είναι και τα πιο σοβαρά. Και ποιοι τα ξέρουν αυτά, μισό λεπτό, ναι. Αυτά τα έξι, δεν θέλω να φύγουμε από αυτό. Είπατε 6 επώνυμες καταγγελίες στην ψηφιακή πλατφόρμα. Τι Μάλιστα. γίνεται με αυτές τις 6? Σε 12 ώρες λειτουργίας. Τι έχει για γίνει? Η ώρα είναι 11 και 4. Από το πρωί λοιπόν, που είδατε αυτές τις 6 επώνυμες καταγγελίες? Δεν τις βλέπουμε εμείς. Γι' αυτό είπαμε και χεμήθεια και διακριτικότητα. Τις βλέπει, αν είναι πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, ο διευθυντής του σχολείου με τον εκπαιδευτικό που είναι επιφορτισμένος, αν είναι δευτεροβάθμια με το σύμβουλο της σχολικής ζωής, και υπάρχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο. Διαφορετικό για την πρωτοβάθμια, διαφορετικό για τη δευτεροβάθμια, το κατήρτισαν ειδικοί επιστήμονες και με βάση αυτό κάνουν ενέργειες οι οποίες γίνονται γνωστές σε εκείνους οι οποίοι καταγγέλουν. Δηλαδή πρέπει να νιώθουν την ασφάλεια ότι δεν θα στιγματιστούν τα παιδιά, ναι, ότι εν συνεχεία θα υπάρχει αποτέλεσμα και θα υπάρχει η καλύτερη επιστημονικά και παιδαγωγικά αντιμετώπιση. Παρακαλώ. Έχει γίνει από γονείς, από παιδιά, αυτοί οι καταγγελίες? Δεν το γνωρίζουν. Το Υπουργείο δεν τα γνωρίζει αυτά. Δεν έχει εμπλοκή το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν θα έχει καμία εμπλοκή, δηλαδή, για τα περιστατικά, μένει σοβαρά. Ακούστε, έχει βεβαίως, υπάρχει εφταμελής επιτροπή στο Υπουργείο, η οποία λειτουργεί επιτελικά, συγκεντρώνει τα στοιχεία, αλλά δεν είναι δουλειά του Υπουργείου να μάθει ότι ο κύριος Υποφάντης ή η κυρία Κουτροκόη κατήγγειλαν τον μαθητή Μακρύ επειδή έκανε κάτι. Η εχεμήθεια επιβάλλει να το χειριστούν οι ειδικοί. Έχει μπει χρονικό περιθώριο, κυρία Μακρύ, συγγνώμη. Έχει μπει χρονικό Παρακαλώ. Περιθώριο για τους διευθυντές, τους αυτούς που έχουν οριστεί, ώστε να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα? Υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα των ενεργειών που γίνονται. Το χρονικό περιθώριο δεν μπορεί να είναι ίδιο για όλες τις περιπτώσεις, γιατί μια απλή βομολογία θα αντιμετωπιστεί διαφορετικά από ένα περιστατικό που μπορεί να στείλει το παιδί στο νοσοκομείο. Χρειάζεται πολλές φορές και η εμπλοκή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αλλά υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει υποχρέωση και θα γίνεται της παρακολούθησης, της επαρκούς και γρήγορης αντιμετώπισης. Θα κληθούν οι γονείς του παιδιού που είναι θύμα, των παιδιών του παιδιού το οποίο είναι θήτης, των παιδιών τα οποία είναι εμπλεκόμενα και παρατηρητές στη διαδικασία. Είναι, επαναλαμβάνω, από ειδικούς επιστήμονες ένα αυστηρό πρωτόκολλο που αν ακολουθηθεί θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τώρα δεν θα εξελιχθεί το φαινόμενο, ναι, το καταλαβαίνουμε, δεν έγινε πουθενά παγκόσμιο ούτε και εδώ. Όμως οφείλουμε και να το ανοιχνεύσουμε και να το προλάβουμε και κυρίως και ποτίστως να μην αφήσουμε τραύματα στα εμπλεκόμενα μέρη. Κυρία Μακρύ, χθες ανακοινώσατε αυστηροποίηση των ποινών. Μιλήσατε για τις απουσίες, πολύ λιγότερες απουσίες. Θα ενημερώνονται οι γονείς. Αυτό είναι καλό. Όταν το παιδί λείπει, να σου έρχεται ένα SMS, λείπει από την ώρα. Να δούμε πώς θα το εξελίξετε αυτό. Το θέμα είναι ότι διαφωνούν οι καθηγητές όσον αφορά με τη μέθοδο της πενταήμερης και των αποβολών. Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα. Οι απουσίες θα είναι ίδιες, κύριε Υποφάντη. Ο αριθμός δεν αλλάζει, είναι 114. 50 όμως θα είναι δικαιολόγητες και οι υπόλοιπες θα είναι δικαιολογημένες. Είναι αυτό που ίσχυε στα δικά μου χρόνια σίγουρα και πολύ μεταγενέστερα. Και στα δικά μας.
Ναι, ωραία. Και βεβαίως θα υπάρχει ενημέρωση των γονέων, γιατί το να είναι όλες οι απουσίες αδικαιολόγητες. Θα γίνεται ενδεχομένως και εναγνία των γονέων. Ή για να απέχουν απλώς τα παιδιά από το σχολείο χωρίς να υπάρχει λόγος, είναι κάτι που δεν το θέλουμε και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί είχαν εισηγηθεί να μην υπάρχει. Σε ό,τι αφορά την πενθήμερη αποβολή, και αυτό το μέτρο ίσχυε παλαιότερα και επανέρχεται. Επανέρχεται για περιπτώσεις οι οποίες είναι σοβαρές, για περιπτώσεις λόγου χάρη που θα γίνει χρήση κινητού τηλεφώνου για βιντεοσκόπηση και προβολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αντιμετώπιση με πενθήμερη αποβολή ή ακόμη περισσότερο, εάν το περιστατικό είναι βαρύ όπως αυτό που σας ανέφερα, με αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος. Η εκπαιδευτική στη συζήτηση. Συγγνώμη, η οριστική αποβολή, κυρία Μακρύ, το παιδί φεύγει από το σχολείο του συγκεκριμένου. Η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος. Ναι. Μάλιστα. Έχει λυθεί το θέμα του αν κάποιο άλλο σχολείο δεν επιθυμεί να το δεχτεί, να δεχτεί το παιδί, το μαθητή. Δεν ρωτάτε το σχολείο που θα το δεχτεί. Αποφασίζει ο διευθυντής της εκπαίδευσης με βάση τη χωροταξική κατανομή. Δεν είναι θέμα το οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και σε αυτό. Τα παιδιά πάνε στο σχολείο ανάλογα με το που κατοικούν, με την κατανομή που γίνεται από τους διευθυντές της εκπαίδευσης. Αυτό είναι γνωστό, ισχύει όλα τα χρόνια. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών, παρότι είναι θέμα που τους αφορά βεβαίως και είναι και επιθυμητική η δική τους άποψη και η συνεργασία τους. Ξέρουμε όμως στο Υπουργείο από τους εκπαιδευτικούς ότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη να τους δώσουμε εργαλεία να λύσουν το θέμα αυτό. Και ζήτησαν και έχουν και θα έχουν και ακόμη πιο επικαιρωμένη επιμόρφωση, θα μοιραστούν σε δύο ομάδες, γιατί έχουν την επάρκεια, έχουν την ευαισθησία, έχουν την ευθύνη, αλλά θέλουν να έχουν τα εργαλεία και τη γνώση. Και αυτό το Υπουργείο τους τα παρέχει. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η παραβατικότητα είναι εδώ των ανηλίκων. Ζει και βασιλεύει. 500 υποθέσεις και συλλήψεις ανηλίκων το τελευταίο δίμηνο. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Κάτι δεν πάει καλά. Θα σας πω, κύριε Υποφάντη, κάτι που θα σας εκπλήξει, όπως εξέπληξε και εμάς το Υπουργείο με τα στοιχεία του ΟΣΑ, όχι μόνο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Ο αριθμός είναι μειωμένος. Όχι δραματικά, αλλά μειωμένος. Στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό και στην Ελλάδα, της ενδοσχολικής βίας είναι μειωμένος. Εκείνο το οποίο όμως είναι το εντυπωσιακό είναι η σκληρότητα, είναι η βιαιότητα, είναι η ευρηματικότητα των παιδιών που εμπλέκονται. Και βεβαίως τώρα να συμφωνήσουμε ότι αναδεικνύονται και καλώς αναδεικνύονται τα περιστατικά, διότι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει αντιμετώπιση, υπάρχει πολιτεία, υπάρχουν συνέπειες και οι συνέπειες αυτές εφαρμόζονται σε εκείνους οι οποίοι έχουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά και με τον τρόπο αυτό θα σπάσουμε τη σιωπή. Αν τη σπάσουμε τη σιωπή, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι ειδικοί επιστήμονες, υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί μας και τα θέματα αυτά θα αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τους μαθητές με τους οποίους συναντηθήκατε και εσείς χθες στο σχολείο της Πολύχνης. Είναι η Χρυσούλα Ευθυμοπούλου, μαθήτρια, και ο Νίκος Μπαξεβάνης. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα σας, Γιώργο. Και ο κύριος Τσολακίδης, ο διευθυντής του σχολείου. Πρωταγωνιστές, κύριε διευθυντή, θα μας επιτρέψετε, είναι τα ίδια τα παιδιά. Χρυσούλα, να ξεκινήσουμε από εσένα. Άκουσες χθες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το σχέδιο και από τον αρμόδιο υπουργό και η κυρία Μακρύ εκεί συντόνισε πολύ όμορφα όλη αυτή τη συζήτηση. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Είσαι αισιόδοξη, θεωρείς ότι ότι στην εφαρμογή όλα αυτά θα τα δούμε, θα λύσουν το θέμα το οποίο εσείς βιώνετε καθημερινά στα σχολεία? Πιστεύω ότι σίγουρα έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Το πολύ θετικό πιστεύω είναι και την πλατφόρμα, ότι τα παιδιά τα οποία μπορεί να φοβόταν να διστάζουν, να πούνε όλα αυτά που βιώνουν, ότι πλέον θα έχουν ακόμα έναν τρόπο να εκφράσουν αυτά που βιώνουν. Από την άλλη όμως νομίζω ότι τα περισσότερα είναι προς λάθος κατεύθυνση, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη βάση στην πρόληψη παρά την ποινή των θητών, γιατί πρώτα απ' όλα το σχολείο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Όταν τα παιδιά βλέπουν στην κοινωνία βία κατά των γυναικών, των φοιτητών, των εργατών, είναι λογικό να φέρονται έτσι και στο σχολείο, με βία. Αντίθετα, αν βλέπουν μια κοινωνία αλληλέγγυη, θα φέρονται αντίστοιχα. Να απαντήσει η Υπουργός, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λέει η Χρυσούλα. Λέει, ακούσαμε πολλές ποινές ουσιαστικά. Καταστολή. Όχι πρόληψη. Ναι. Καταρχάς θα σας πω ότι και με τη Χρύση και με τον Νικόλογο είχα και μια συνάντηση πριν και μίλησα και συγχάρηκα τα παιδιά, βεβαίως και τον εκπαιδευτικό, τον διευθυντή, γιατί τα παιδιά
προέρχονται προφανώς από οικογένειες συγκροτημένες, αλλά είχαν την τύχη και τη χαρά να έχουν και σοβαρούς εκπαιδευτικούς. Δεν είναι μόνο η καταστολή. Εμείς δεν το χαρακτηρίζουμε ποινές, είναι οι συνέπειες που πρέπει να υπάρχουν όταν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά. Και θυμάμαι και τη Χρύσα που τόνισε πάρα πολύ την καλή σχέση που έχει με τους εκπαιδευτικούς, ναι. Γιατί ήταν και ίδια, ξέρει και ίδια τέτοια περιστατικά, χωρίς την ίδια Θήβα Μπούλη. Όντως έθεσε μια πολύ σωστή παράμετρο. Πόσο πολυπαραγωγικό είναι το φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και η Εθνική Στρατηγική για τη Βία και την Παραβατικότητα των Ανηλίκων, με συναρμόδιο Υπουργείο που είναι το Δικαιοσύνη, το Προστασία του Πολίτη, το Υγεία, τη Οικογένεια και τη Κοινωνική Συνοχή. Ναι, τα παιδιά δεν θα ψάξουν τώρα όλα αυτά τα Υπουργεία για να βρουν έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Καλά κάνετε και τα λέτε, κυρία Μακρύ. Από την πλευρά τη πολιτεία και την πρόληψη. Σε αυτό αναφέρομαι. Βεβαίως έχει σημασία η πρόληψη. Βεβαίως έχει σημασία η διαπαιδαγώγηση με τα εργαστήρια δεξιοτήτων που διδάσκουν το σεβασμό στα δικαιώματα. Βεβαίως έχει σημασία να νιώθουν τα παιδιά ενεργοί πολίτες με ανάλογη διδασκαλία από τον υπηαγωγείο μέχρι την πρώτη ηλικίου. Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ωριμότητα τη Χρύσα και του Νικόλα ή τη οικογένεια. Να ακούσουμε και τον Νικόλα. Νικόλα, συνομίλησες με τον Πρωθυπουργό χθες. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να μιλάμε ως μαθητές ή ως φοιτητές με τους Πρωθυπουργούς. Είχατε την τιμή αυτή να τους συναντήσετε. Τι του είπες? Καταρχάς, καλημέρα σας. Καλημέρα. Του έκανα κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν κυρίως την πλατφόρμα. Η ερώτηση που έκανα αφορούσε την πλατφόρμα. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, ναι. Ποιος είναι ο σκοπός και αν ήταν επαρκή τα ήδη υπάρχοντα μέτρα. Αυτό τον ερώτησα και έλαβα μια πολύ ικανοποιητική απάντηση. Θες να τη μοιραστείς και μαζί μας και με τους τηλεθεατές μας? Η απάντηση που δέχτηκα είναι ότι δεν επαρκούσαν τα ήδη τα μέτρα και οδηγήθηκαν σε αυτό το μέτρο, το οποίο πιστεύω ως μαθητής θα βοηθήσει πάρα πολύ τη σχολική κοινότητα και με συγχωρείτε. Ναι. Και επί της ουσίας, Νίκο, θα μπορέσει... Θα βοηθήσει πολλά παιδιά, ναι, να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουμε. Πριν πάμε πάλι στην Υφυπουργό, στον Διευθυντή θα πάμε τώρα. Κύριε Τσολακίδη, αν μου επιτρέπετε λίγο να πω για τον Νίκο... Μισό λεπτό, να δώσω στην ελληνική απάντηση. Όπως θέλετε. Λοιπόν, πάμε και στον Διευθυντή. Πριν από λίγο η Υφυπουργός μας είπε ότι από την ώρα που ξεκίνησε η πλατφόρμα, 6 συνάδελφοί σας, διευθυντές σχολείων. Όχι απαραίτητα, μπορεί να είναι και γονείς. Μπορεί να είναι και γονείς, δεν το ξέρει κανείς. Θα κληθούν να χειριστούν υποθέσεις ενδοσχολικής βίας. Οι διευθυντές θα τις χειριστούν και οι καθηγητές. Εντάξει. Λοιπόν, θα κληθούν να χειριστούν υποθέσεις. Εάν έρθει μια τέτοια υπόθεση από εσάς που δεν την γνωρίζετε, δεν θα αισθανθείτε άσχημα ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν με εμπιστεύονται οι μαθητές μου, ξέφυγε η κατάσταση στο σχολείο και έχει πάει στην πλατφόρμα. Ή αλλάτε να σας ακούσουμε, κύριε Τσολακίδη. Λοιπόν, θα σας πω. Πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά στα παιδιά. Κάθε μέρα μιλάμε για αντίστοιχα θέματα. Δηλαδή, τους ενημερώνω για τι είναι το bullying και λέμε, τους προτρέπω να μιλήσουν. Ναι. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό. Αν δείτε τώρα τι γινόταν στο γραφείο μου πριν από λίγο, θα καταλαβαίνατε. Παρόλα αυτά, σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν. Φοβούνται. Υπάρχουν και τα περιστατικά. Φοβούνται. Πάντα φοβούνται, να ξέρετε. Υπάρχει το πρόβλημα, το στίγμα του καταδότη. Γι' αυτό δεν έρχονται να μιλήσουν. Υπάρχει το φόβος για τα αντίπεινα. Φοβούνται πολύ έντονα. Και εκτός σχολείου. Κύριε Τσολακίδη, το θέμα είναι το εξής. Εσείς είστε ένας πολύ ευσυνείδητος, όπως σας ακούμε, εκπαιδευτικός. Το θέμα είναι εδώ ποιο. Αν, κυρία Μακρύ, φτάνουν οι εκπαιδευτικοί μας για να υπομειστούν και αυτό το βάρος. Μα ούτως ή άλλως δικό μας βάρος είναι. Δηλαδή, εμείς ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά συνεχώς. Και εκτός σχολείου, ακόμα που είναι τα πιο δύσκολα περιστατικά, ναι, εκεί που θα αναφερθούν τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η πλατφόρμα στοχεύει και σε αυτά τα περιστατικά. Ένα παιδί, όταν είναι παρατηρητής σε ένα περιστατικό εκτός σχολείου, είναι πολύ δύσκολο να έρθει η πληροφορία σε εμάς. Εγώ φέτος διαχειρίστηκα 2 τέτοια περιστατικά, ναι, επειδή μου έχουν εμπιστοσύνη, έτσι πιστεύω τουλάχιστον, ναι, αναφέρθηκαν. Καθίσαμε και ψάξαμε μέχρι το 6ο σχολείο. Σε μια περίπτωση, το 6ο σχολείο βρήκαμε το παιδί. Και λύθηκε το πρόβλημα αμέσως. Όταν γίνεται ένα περιστατικό εκτός σχολείου, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό που νιώθουν τα παιδιά, νιώθουν ασφάλεια, έχουν ανωνυμία. Και γι' αυτό και κάνουν αυτό που κάνουν. Οπότε, με την πλατφόρμα, νομίζω κάποιος παραπάνω, έστω και ένας μαθητής παραπάνω, θα μπορέσει να αναφέρει το περιστατικό, ναι, πολύ πιο εύκολα. Τι είχε γίνει, είμαι και σίγουρος ότι παρόλο που είμαι πολύ κοντά στα παιδιά, είμαι σίγουρος, ναι, ναι, ότι μερικά παιδιά δεν μου μιλάνε. Είμαι σίγουρος. Κύριε Τσολακίδη, τι είχε γίνει σε εσάς στο περιστατικό που κληθήκατε να διαχειριστείτε, τι είχε συμβεί?
Τι είχε συμβεί? Βρέθηκαν κάποια καδρόνια έξω από το σχολείο, πήγε να γίνει μια συμπλοκή. Τέλος πάντων, τους χωρίσαν, επειδή ήταν κοντά στο σχολείο, τους χωρίσαν οι εκπαιδευτικοί. Ήρθε η πληροφορία σε μένα. Ψάξαμε κατευθείαν τι έγινε με όσους μάρτυρες υπήρχαν. Καδρόνια. Ξέρετε, υπάρχει και μια ομερτά, δηλαδή δεν μιλάνε πολύ τα παιδιά. Εξωσχολικοί ήταν οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν εξωσχολικοί. Οι άλλοι ήταν εξωσχολικοί με τα καδρόνια. Ήταν εξωσχολικοί, ναι. Εξωσχολικοί. Τα καδρόνια τα βρήκαμε στην άκρη, δεν τα είχαν εκείνη την ώρα στα χέρια τους. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσα κάλλιστα να τα αφήσω γιατί ήταν εκτός σχολείου. Με ένα όνομα, την περιγραφή και το τι ώρα έγινε το περιστατικό, γιατί έγινε σε ώρα σχολείου, τις απουσίες, καταφέραμε, αλλά εκτός σχολείου που είχα πάρει τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε και τη θέση μου πώς ήταν. Δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί έτσι όμως. Δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί έτσι. Δεν είναι, κύριε μην το βλέπετε έτσι. Κυρία Μακρύ, το ξέρω. Το γνωρίζετε κι εσείς, κυρία Μακρύ. Άρα, ένα αυτό, τι θα κάνετε με τους εκπαιδευτικούς. Ούτε όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι έτσι, αλλά είναι η συντριπτικότατη πλειοψηφία. Ούτε όμως και όλα τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα και όνειμα όπως είναι η Χρύσα και ο Νικόλας. Η ευθύνη λοιπόν η δική μας, της πολιτείας και των εκπαιδευτικών, είναι να έχουμε τα εργαλεία, να έχουμε συνεχή φροντίδα και να πείσουμε τα παιδιά μας για αυτό που είπε ο διευθυντής, ότι δεν κινδυνεύουν. Με την πλατφόρμα είναι κάτι το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα της καταγγελίας που θα είναι μεν επώνυμη, αλλά δεν θα τη γνωρίζει κανείς άλλος πέρα από τους εμπλεκόμενους. Και θέλω να σας πω, θα το πω και δημόσια, δεν είναι καν στην εκλογική μου περιφέρεια να ενοχοποιηθώ. Καμάρωσα για αυτά τα παιδιά με τα οποία μίλησε. Όπως και στην Ελευσίνα ήταν πολύ καλό το επίπεδο. Και στην Ελευσίνα ήταν πολύ καλό. Και θέλω να πω ότι τα παιδιά με πολύ προθυμία θέλησαν να μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, με ειλικρίνη, και ζήτησαν τα ίδια να κάνουν δικές τους ερωτήσεις και τις κάνανε. Κύριε Τσολακίδη, τι ειδικότητα έχετε ως καθηγητής? Φυσικής αγωγής. Φυσικής αγωγής. Χθες λοιπόν ένας συνάδελφός σας από την Αλεξανδρούπολη, και θέλω και το σχόλιο το δικό σας και της κυρίας Μακρύ για να κλείσουμε, ο οποίος φέρεται ότι. Τι να πω τώρα, ασέλγησε σε μια μαθήτρια. Τον είδαμε στο δικαστήριο να πουλάει αυτό που λέμε τρέλα. Μετά. Τραγουδούσε, έκανε το σταυρό του. Μας διώκουνε, μας κάνουνε, μας δείχνουνε. Έχουμε κι άλλους τέτοιους εκπαιδευτικούς που να έχετε γνωρίσει ενδεχομένως? Σπάνιες περιπτώσεις, αλλά. Τι τους κάνετε αυτούς? Σε όλα τα επαγγέλματα σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν έχουμε. Τι τους κάνετε αυτούς όμως? Εμείς. Τώρα πρέπει να απαντήσουμε γράφος, αν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Ευτυχώς δεν έχω διαχειριστεί κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα υπάρχουν εργαλεία. Δηλαδή θα μιλήσουμε με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μήπως και εκεί έχουμε μια ομερτά να τους καλύψουμε? Δεν ξέρω την περίπτωση που μιλάτε, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τηλεόραση. Αφήστε, είναι. Κυρία Μακρύ, για να κλείσουμε. Να πω λοιπόν εγώ για την ομερτά που λέτε. Έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, γιατί η διευθύντρια του σχολείου δεν ενημέρωσε έγκαιρα το Υπουργείο και δεν έλαβε προσήκοντα μέτρα. Για την ομαρτά που λέτε. Αν αποδειχθεί ότι όντως εδώ υπήρχε ομαρτά και καθυστέρηση, ελέγχεται πάντως και εκείνη. Ο συγκεκριμένος δεν θα επιστρέψει φυσικά στα καθήκοντά του. Νομίζω ναι. Νομίζω πως αυτή η ερώτηση είναι ρητορική. Ναι, αλλά ήθελα να το ακούσω και από εγώ. Πολύ καλά την κάνετε. Μακριά από τα παιδιά αυτοί οι άνθρωποι. Μακριά, δεν είναι παιδαγωγοί. Μακριά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας πρόσθετος λόγος για την αξιολόγηση. Να είστε καλά και στα παιδιά βεβαίως. Και τα παιδιά βεβαίως. Βεβαίως. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο ψηφιακό.